πρόβλημα που δημιουργείται σε εμάς είναι ότι αυτό που πρέπει να περάσει το νομοσχέδιο αυτό είναι ότι να μας κάνει ίσους και εισάξιους με τα παιδιά του πρωινού. Που αυτά δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά μέσα στο πρωινό με το εσπερινό. Καταρχήν είμαστε όλοι, όπως είπε και ο Χρήστος, είμαστε όλοι παιδιά, είμαστε όλοι εργαζόμενοι. Οι ηλικίες μας δεν είναι, είναι όλες μεγάλες ηλικίες. Όλοι είμαστε εργαζόμενοι. Έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τις φροντίδες μας, έχουμε τις δουλειές μας. Αυτό που εμείς διαμαρτυρόμαστε είναι ότι δεν θέλουμε να μπει ελάχιστη βάση στα εσπερινά. Λύκεια, γενικά, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, έχουμε το 1% που μπορούμε να εισαχθούμε μέσα στις σχολές, που αυτό το 1% είναι ότι μας το έχει δώσει από χρόνια εδώ και χρόνια είναι αυτό το πράγμα, και αυτό το 1% είναι ότι εμείς μπαίνουμε μέσα στις σχολές ένα άτομο σε κάθε σχολή, που αυτή η θέση είναι, αν μπούμε κάποιος από το εσπερινό θα μπει, αλλιώς δεν την παίρνουμε από κανένα παιδί του πρωινού αυτή τη θέση. Κάνουμε μια διαμαρτυρία σήμερα για τα αιτήματά μας σε σχέση με το Υπουργείο, το νομοσχέδιο που κατέθεσε, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το εσπερινό είναι ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο, η μόρφωση σε όλους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να συνεχίσουμε τα όνειρά μας που αφήσαμε κάποτε στη μέση για διάφορους λόγους. Οι καθηγητές μας είναι καταπληκτικοί, προσπαθούν και εμείς σαν εργαζόμενοι, εργαζόμενες, ερχόμαστε απογευματινές ώρες στο σχολείο, οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι μεγάλες, επιστρέφουμε στα σπίτια μας 11.30 το βράδυ, την επόμενη μέρα πάλι εργασία, οι ώρες για διάβασμα είναι λιγότερες. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Όπως είπα, είναι αναφέρετο το δικαίωμά μας στη μόρφωση. Ζητάμε την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Οι ανάγκες με έφεραν ξανά να τελειώσω το λύκειο και επειδή έχω αφήσει κάποια πράγματα και τα όνειρά μου στη μέση λόγω ανανημένων υποχρεώσεων, επειδή οικογένεια, παιδιά, όπως ξέρετε, πήραμε την απόφαση να ξαναρθούμε στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που θέλει να περάσει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο, είναι άδικο. Πιστεύοντας, κατά τη γνώμη μου, ότι κάνουμε μια προσπάθεια για να λέει η κυβέρνηση και όλοι λένε για διαβίου μάθηση. Να μπούμε σε μια διαδικασία να εξυγνιστούμε κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν βοηθάει. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Στα εσπερινά λύκεια αυτή τη στιγμή τελείται ένα μεγάλο έργο. Πέρα από τους υπέροχους καθηγητές που έχουμε εδώ πέρα, καταρχάς το θεωρώ σαν να είναι ένα κολέγιο. Γίνεται μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά. Και έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό θα μπορούσαμε να το περάσουμε και σε άλλον κόσμο και το λέω και σε, αν με ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, να κάνουν την προσπάθειά τους και να τελειώσουν τα όνειρά τους εκεί που τα σταμάτησαν. Αυτό έχω να πω εγώ. Πόσοι είναι οι μαθητές? Εδώ στο Λύκειο είναι γύρω στα 100-120 άτομα. Δικαίωμα στην εκπαίδευση ζητάτε. Από πού έρχεστε, από ποια περιοχή έρχεστε? Από Ιερισσό.